Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλησπερίσω αλλά και να σας καλωσορίσω σε αυτό το πρώτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της δεύτερης σειράς μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του κλινικού εργαστηρίου ακτινολογίας του ΑΧΕΠΑ. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας και να ευχηθώ για όλους μας να έχουμε μια καλή χρονιά γενικώς, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και γενικώς. Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη σειρά των μαθημάτων, στοιχίζεται πάλι σε συστήματα. Η πρώτη σειρά των μαθημάτων είχε ιδιαίτερη επιτυχία και σας ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή, είτε στις παρουσιάσεις διαζώσεις, είτε μετά με τις επισκέψεις σας στο YouTube για τα μαθήματα που δόθηκαν την προηγούμενη φορά. Βασικά η επιτυχία βέβαια οφείλεται στο ότι οι ομιλητές μας ήταν εξαιρετικοί και είχαν κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, που αποδόθηκε και ανταποδόθηκε από το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως βλέπετε, είμαστε κάποιοι εδώ στο χώρο του αμφιθεάτρου Αρίστιπος Μινάς. Είναι το βασικό μικρό αμφιθέατρο των συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είμαστε ευγνώμονες που μας το παραχωρούν για μια ακόμα χρονιά. Και φυσικά θα θέλαμε να σας είχαμε πολύ περισσότερους εδώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι υγειονομικές συνθήκες απαιτούν να τηρούμε αποστάσεις και επομένως η χωρητικότητα είναι περιορισμένη. Όμως χαίρομαι που σήμερα η οθόνη είναι γεμάτη. Ελπίζω να χαίρεστε και εσείς που τη βλέπετε έτσι γεμάτη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη, τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη για τον συντονισμό των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και για την καλή επιλογή της θεματολογίας και των ομιλητών. Και να προχωρήσω αμέσως στο να προλογίσω τον σημερινό μας ομιλητή, ο οποίος είναι ο κ. Ραφαηλίδης, είναι επιμελητής στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Νομίζω είναι γνωστός στο κοινό της Θεσσαλονίκης, είναι από τους συναδέλφους μιας γενιάς, από την οποία προσδοκούμε πολλά, γιατί φαίνεται ότι έχει τις δυνατότητες να τα δώσει. Ο κ. Ραφαηλίδης είναι ένας από τους εκπροσώπους. Το σημερινό θέμα, το δικό του θέμα, είναι να μας μιλήσει για τις βασικές αρχές της ανέμακτης απεικόνησης των καροτίδων με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Ξέρετε ότι η καροτιδική νόσος είναι σημαντικό, συχνό πρόβλημα και ξέρετε επίσης ότι η απεικόνιση παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο και στις αποφάσεις αλλά και στην επιλογή, στην επιμέρους επιλογή και στην εξατομίκευση των ορθών θεραπευτικών αποφάσεων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μας είναι γνωστές αυτές οι βασικές αρχές. Τον ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων για την ομιλία του. Και μετά θα ακολουθήσει από την κυρία Αλεξανδράτου μια παρουσίαση περιστατικών που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της ομιλίας που θα υπάρξει. Να σας ενημερώσω ότι στη διάρκεια της ομιλίας θα κλείσουμε τον ήχο για εσάς, αλλά μόλις τελειώσει η ομιλία θα τον ανοίξουμε ώστε να υπάρξουν ερωτήσεις ή σχόλια ή παρατηρήσεις. Και χωρίς άλλη χρονοτριβή, και αφού πάλι σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να δώσω το λόγο στον κύριο Ραφαηλίδη. Παρακαλώ, κύριε Ραφαηλίδη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή και για την τιμητική πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω για δεύτερη φορά στα μαθήματα φέτος, όσο μάλλον με την πρώτη παρουσίαση. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε καλή χρονιά, με περισσότερη ζωντανή εκπαίδευση και λιγότερα lockdown. Όπως είπατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την ανέμακτη απεικόνιση της καροτιδικής νόσου με όλες τις διαθέσιμες ακτινολογικές μεθόδους. Θα μιλήσουμε όχι για το ποσοστό στένωσης, αυτό που παραδοσιακά κυνηγούσαμε, αλλά θα μιλήσουμε για τη σύνθεση της πλάκας, την επιφάνεια αυτής και την νεοαγγείωση, τα στοιχεία δηλαδή που συνθέτουν την επικίνδυνη καροτιδική πλάκα. Όλοι ξέρουμε τη σημασία που έχει το εγκεφαλικό και πώς συνδέεται αυτό με την καροτιδική νόσο. Άρα, αντί προλόγου, προτιμώ να μοιραστούμε κάποια guidelines σε ευρωπαϊκό επίπεδο που τοποθετούν την υπερηχογραφία στην πρώτη γραμμή απεικόνησης, με τον αξονικό και τον μαγνητικό τομογράφο να ενδείκνυται σε περίπτωση προγραμματισμού επέμβασης, είτε αυτή είναι ενδαγκιακή, είτε είναι ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Μεταναλύσεις βέβαια έχουν δείξει ότι και οι τρεις μέθοδοι είναι ισοδύναμες για να αναδείξουν τη σημαντική στένωση με λιγότερα διαθέσιμα δεδομένα για την μέτριου βαθμού στένωση. Μια βόρτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις κατευθυντήριες οδηγίες από τον ΝΑΙΣ, κάθε άρρωστος με παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο που κατά την κρίση της stroke unit είναι υποψήφιος για καροτιδεκτομή πρέπει να έχει κάποια μορφή απεικόνισης των καροτίδων. Βλέπουμε το pathway και για το οξυεγκεφαλικό και για το παροδικό θέτει την απεικόνιση της καροτιδικής νόσου σε ένα από τα πρώτα βήματα.
Ερχόμενη λοιπόν στην ευάλωτη καροτιδική πλάκα, είναι αυτή που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχει μια σειρά από αναγνωρισμένους παράγοντες, τόσο σε ιστολογικό όσο και σε απεικονιστικό επίπεδο, παράγοντες που εκφράζονται σε όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Παραθέτω ένα πίνακα από τα guidelines στα σύγχρονα που αναδεικνύουν, για παράδειγμα, τη σημασία της οικογενούς πλάκας ή της ενδοπλακής αιμορραγίας στο μαγνητικό τομογράφο ως παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα. Ξεκινώντας λοιπόν με το ποσοστό στένωσης, βλέπουμε τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού της στένωσης στις αγκαιογραφικές τεχνικές, είτε κατά τον βορειοαμερικάνικο τρόπο, όπου συγκρίνουμε τον υπολοιπόμενο αυλό με τον περιφερικό υγιή αυλό, ή με τον ευρωπαϊκό τρόπο, όπου συγκρίνουμε τον υπολοιπόμενο αυλό με τη μέγιστη διάμετρο στο ίδιο ύψος. Φυσικά υπάρχουν διαφορές στο ποσοστό στένωσης με τις δύο μεθόδους, οι οποίες μικραίνουν καθώς πλησιάζουμε προς την πλήρη απόφραξη. Τονίζω από τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου ότι κάθε πόρισμα πρέπει να ξεκαθαρίζει ποιον τρόπο χρησιμοποιεί, τον ευρωπαϊκό ή τον βορειοαμερικάνικο. Προσοχή χρειάζεται στον αξονικό και τον μαγνητικό τομογράφο. Οι μετρήσεις που παίρνουμε να γίνονται στο αληθές εγκάρσιο επίπεδο. Παρατηρήστε τις διαφορές που υπάρχουν στα νούμερα, αν πάρουμε τις original εγκάρσιες τομές ή τις ρυθμισμένες με το τρισορθογόνιο σύστημα αξώνων κατά τον επιμήκη άξονα του αγκείου. Για χάρη ταχύτητας μπορούμε να αξιοποιήσουμε την centerline τεχνική ή καπυλόγραμμο MPR για να κάνουμε γρήγορες μετρήσεις στο σωστό επίπεδο. Πολύ προσοχή χρειάζεται στον αξονικό, η ασάφεια της παρυφής και το artifact που προκαλείται από τις επαζεστομένες πλάκες. Πρέπει να ρυθμίζουμε το παράθυρό μας στον αγκαιογραφικό τρόπο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα αγκαιογραφικό παράθυρο αυξάνει σημαντικά την συμφωνία μεταξύ παρατηρητών. Το πρόβλημα είναι μικρότερο βέβαια για λιπώδεις πλάκες και μεγαλύτερο για επαζεστομένες. Συγγνώμη, δείτε ένα παράδειγμα από παράθυρο τραχύλου. Η πλάκα δεν ξεχωρίζει από τον αυλό. Μόλις το κάνουμε αγκαιογραφικό, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα όρια του αυλού και της πλάκας. Δεν είναι μόνο το ποσοστό στένωσης εργαλείο για να πούμε την έκταση της αξιλομερικής νόσου. Μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο της πλάκας με καλή επανεπλήψιμότητα με τον αξονικό και το μαγνήτη. Και ο όγκος φαίνεται ότι σχετίζεται με τον όγκο του λίπους, του λιπηδικού πυρήνα που θα έχει πλάκα, με τον όγκο των ισχυμικών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας, όπως και με καρδιακιακούς παράγοντες κινδύνου. Μελέτες από αξονικό δε έδειξαν ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση μεταξύ του όγκου της πλάκας και του ποσοστού της στένωσης. Άρα, μια πλάκα με 50% στένωσης μπορεί να είναι επιμυκισμένη, να έχει θετικό remodeling στο αγκείο και να έχει ένα μεγάλο όγκο. Άρα, έχει μεγάλο θυρωματικό φορτίο, μεγαλύτερο από όσο αφήνει να φανεί το ποσοστό στένωσης. Μελέτες και από χειρουργικά παρασκευάσματα επιβεβαιώνουν ότι συμπτωματικές πλάκες έχουν μεγαλύτερο όγκο, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση συσχέτιση με το ποσοστό της στένωσης. Το μέγιστο πάγος πλάκας είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας. Δείτε την απλή μέτρηση του μέγιστου πάγους πλάκας, προγνωστικός παράγοντας για την ευαλωτότητα αυτής, ενώ αν συγκρίνουμε τα εμβαδά κάτω από την καμπύλη για το ποσοστό στένωσης, βλέπουμε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Βλέπουμε λοιπόν τη σημασία που έχει αυτός ο παράγοντας. Άλλες μελέτες μιλούν για το positive remodeling που προκαλεί μια θυρωματική πλάκα. Πράγματι, στα πρώτα στάδια η πλάκα διωγγώνει το αγκείο και μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε το λόγο, να συγκρίνουμε την περίμετρο στο σημείο της μέγιστης στένωσης με το φυσιολογικό παραγκείμενο αγκείο και μελέτες δείχνουν ότι πράγματι το θετικό remodeling είναι μεγαλύτερο σε συμπτωματικούς ασθενείς. Είναι λοιπόν ακόμα ένας δείκτης ευαλωτότητας. Αν έρθουμε στον υπέρυχο, εδώ μπορούμε να κάνουμε απευθείας μετρήσεις επί των κόλλων ντόπλερ εικόνων, είτε διαμετρική στένωση, είτε κατ' επιφάνεια. Χρειάζεται πολύ προσοχή στο να αποφύγουμε artifact, μια κακή γωνία ντόπλερ, μικρή ευαισθησία στην αρχή ροή του αίματος ή overflow artifact, όπως βλέπουμε εδώ. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν που θα τοποθετήσουμε τα όρια της πλάκας. Γι' αυτό υπάρχουν τα αιμοδυναμικά κριτήρια. Είμαι βέβαιος ότι σε κάθε τμήμα υπερήχων υπάρχει μια φύσα με τα λεφαντενικά επίπεδα του τραχύλου και τα κριτήρια ταχυτήτων των καροτίδων. Τονίζω τη σημασία του λόγου των ταχυτήτων πριν και μετά τη στένωση, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αρρώστου, μια ετερόπλευρη απόφραξη, μια σχολιωτική πορεία αγκείων. Συνυπολογίζουμε λοιπόν τα ευρήματα από τη φασματική ανάλυση και την απευθείας οπτικοποίηση της ροής για να δώσουμε μια τελική εκτίμηση. Αν χρησιμοποιήσουμε νεότερες μεθόδους όπως η B-flow απεικόνηση ή οι μικροφυσαλίδες, εδώ πλέον μιλάμε για αγκαιογραφική απεικόνηση που έχει εξαιρετική συμφωνία με την παραδοσιακή αγκαιογραφία και την μαγνητική αγκαιογραφία.
το κλασικό πρόβλημα με τις επασβεστωμένες πλάτες που προκαλούν ακουστική σκιά. Βασιζόμαστε στην μέτρηση της ταχύτητας πριν και μετά από τη στένωση. Εάν δούμε αιμοδυναμικές διαταραχές, συστήνουμε αξονική μαγνητική αγκιογραφία και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση τη στένωση που κρύβονταν από την επασβεστωμένη πλάκα. Ερχόμενοι στην διαφορική διάδοση απόφραξης από μια προαποφρακτική στένωση, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο υπέρηχος εσφαλμένα κατατάσσει κάποιες προαποφρακτικές στενώσεις σαν απόφραξη. Και αυτό διότι αποτυγχάνουμε να αναδείξουμε έναν νηματοειδή αυλό. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε πολύ σωστά τις παραμέτρους μας, να μειώσουμε το PRF, να αυξήσουμε το color gain ή να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές όπως το B-Flow και το SMI, ειδικά ζούμε στην εποχή της πολυπαραμετρικής υπερηχογραφίας, άρα κάθε κατασκευαστής προσφέρει μια non-Doppler τεχνική ανάδειξης ροής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπέρηχο με μικροφυσαλίδες. Το άμεσο λοιπόν έβριμα είναι η απώλεια σήματος ροής μέσα στο αγκείο. Έμεσα θα δούμε από τη φασματική ανάλυση προαποφρακτικό φάσμα υψηλών αντιστάσεων στην κοινή καροτίδα και φάσμα χαμηλών αντιστάσεων στην έξω καροτίδα, αφού το αίμα εκτρέπεται προς αυτή. Οι μικροφυσαλίδες βέβαια προσφέρουν 100% συμφωνία με την ψηφιακή αφαιρετική αγκιογραφία και τον αξονικό, με μια βέβαια παγίδα την επασβεστωμένη πλάκα που αποκρύπτει τον υποκείμενο αυλό. Στον αξονικό τομογράφο χρειάζεται προσοχή όταν δούμε εικόνες όπως αυτή, που περιφερικά χάνεται η σκιαγράφηση του αγκείου, θα χρειαστεί μια δεύτερη φάση. Δείτε, σε αυτή την περίπτωση η μαγνητική τομογραφία, που είναι δυναμική εξέταση, αναδεικνύει ότι το αγκείο είναι βατό, υπάρχει αγκύρωση, διότι υπάρχει ένας κεντρικότερος διαχωρισμός σε αυτή την περίπτωση. Στο μαγνήτη πρέπει να δώσουμε σκιαγραφικό, καθότι προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από την TOF MRA για να διαφοροδιαγνώσουμε ένα αποφραγμένο αγκείο από ένα κλιματοειδή αυλό. Χαρακτηριστικές εικόνες, μια πλήρης απόφραξη στην Color, Power, Doppler τεχνική και τον Flow, μικροφυσαλίδες, MIP εικόνα, έχουμε όλο το αγκείο σε διατομή και δεν υπάρχει καθόλου ροή μέσα στο αγκείο, με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε στην CTA. Άλλο περιστατικό, έχουμε απώλεια σήματος ροής στο βολβό της εσωκαροτίδας, με την E-Flow τεχνική έχουμε περιφερική ροή, χορηγούμε μικροφυσαλίδες και πράγματι σκιαγραφείται ένας νηματοειδής αυλός με τον ίδιο τρόπο που έχουμε στην αξονική τομογραφία. Φυσικά κάθε απόφραξη δεν είναι ίδια, δεν είναι ίδιο το αίτιο. Δείτε λοιπόν αυτό το περιστατικό, έχουμε ένα φραγμένο αγκείο με επασβεστώσεις, στον υπέρηχο έχουμε ηχογενές υλικό, άρα είναι μια αθυρωματικής προέλευσης απόφραξη. Εδώ δεν υπάρχει ίχνος αθυρωμάτισης στο τείχωμα του αγκείου, δεν υπάρχουν επασβεστώσεις και έχουμε περιφερική νηματοειδή σκιαγράψη και ένα κεντρικό έλλειμμα πλήρωσης. Πιθανότητα λοιπόν πρόκειται για έναν θρόμβο που μπορεί να έχει προέλθει από εμβολή. Το χαρακτηριστικό string sign με έναν παρεκτοπισμένο έγκεντρο νηματοειδή αυλό που τελικά χάνεται και ένα μεγάλο ενδοτικοματικό αιμάτων. Απόφραξη λοιπόν από διαχωρισμό καροτίδας. Προχωρούμε λοιπόν στην σύνθεση της πλάκας. Γνωρίζουμε ότι τα τέσσερα βασικά συστατικά είναι το λίπος, ο ενιώδης ιστός, η ενδοπλακική αιμορραγία και η επασβέστωση. Το βασικό εργαλείο που έχουμε στον υπέρηχο είναι η οικογένεια κατά την BMO τεχνική. Υποηχογικές περιοχές είναι λίπος ή αίμα, ηχογενείς ζώνες είναι ενιώδης ιστός και οι περιχογενείς περιοχές με ακουστική σκιά είναι επασβεστωμένες. Μικρός κίνδυνος για τις τελευταίες, για κεφαλικό επεισόδιο, μεγαλύτερες για τις λοιπόρες. Είναι δεδομένο πλέον και με μεταναλύσεις, οι υποηχοϊκές πλάκες έχουν μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για κεφαλικό, γι' αυτό και πρέπει πάντα αυτή η πληροφορία να μπαίνει στο πόρισμα. Και φυσικά οι υποηχοϊκές πλάκες έχουν συσχετιστεί και με επαναστένωση μετά από τοποθέτηση stent. Την οικογένεια της πλάκας μπορούμε να την περιγράψουμε υποκειμενικά με τους 5 τύπους κατά Gray Wheel, όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Νικολαίδη Γερουλάκο, ή μπορούμε να κάνουμε και ποσοτική ανάλυση αποδίδοντας τη διάμεσο τιμή της οικογένειας με τη μέθοδο GSR. Ο τύπος 1 πλάκας είναι η ομοιογενός υποηχοϊκή, βλέπουμε την σκιαγράφηση των ορίων της πλάκας στην Color Doppler τεχνική, η κυρίαρχα υποηχοϊκή πλάκα με έως 25% οικογενή επιφάνεια, κυρίαρχα ηχογενής, δείτε πως το ιστόγραμμα μετατοπίζεται προς τα δεξιά όσο η τάξη ηχογένειας ανεβαίνει. Τύπος 4, η ομοιογενός ηχογενής, και κλείνουμε με την πλήρως επαλαιστομένη στο τύπο 5 που προκαλεί ακουστική σκιά. Η ελαστογραφία είναι ακόμα ένα εργαλείο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Μετρά τη σκληρότητα της πλάκας και δείχνει έμεσα σημεία λοιπόν για το από τι αποτελεί την πλάκα. Φυσικά μελέτες έχουν δείξει τη θετική συσχέτιση. Όπως θα το αναμέναμε, όσο πιο ηχογενής είναι η πλάκα, τόσο μεγαλύτερη είναι η σκληρότητα αυτής. Το σημαντικό όμως είναι ότι χαμηλές ταχύτητες εγκαρσίων κυμάτων, και άρα μαλακές πλάκες, είναι οι συμπτωματικές και αυτές που έχουν ιστολογικά κριτήρια ευαλωτότητας, όπως ενδοπλακική αιμορραγία.
Επίσης ενδιαφέρον, μελέτη έχει δείξει ότι το GSM μπορεί να μην διαφέρει μεταξύ σταθερών και ασταθών πλαφών, η οικογένεια δηλαδή, ενώ η ελαστογραφία να διαφέρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει προστιθέμενη αξία στη μέθοδο. Ένα περιστατικό από το εργαστήριο, ανηχωρική πλάκα, μαλακή κατά την ελαστογραφία, παρουσία νεοαγγείων και πράγματι στο μαγνήτη υπήρχε ένας πυρήνας ενοπλακτής αιμορραγίας. Εικόνες strain ελαστογραφίας, μια ηχογενής πλάκα που προβάλλει στον χάρτη στυλότητας με το πλοίο χρώμα. Δείτε αυτή την ανηχωρική πλάκα που διονγκώνει το αγγείο και ελπίζω να φαίνεται καλά. Υπάρχει μια ηχογενής ζώνη που δεν είναι τίποτα άλλο από το ενώδες σκάλιμα της πλάκας. Η πλάκα λοιπόν η ίδια είναι μαλακή και πιάνουν μια λεκτή ζώνη μέτρια σκληρότητας από το ενώδες σκάλιμα. Ενδιάμεση οικογένεια πλάκα, το ίδιο και σκληρότητα και επασβεστομένη με αυξημένες ταχύτητες εγκαρσίων κυμάτων. Προχωρούμε στον αξονικό. Προσφέρει εξαιρετική χωρική ανάλυση και πάρα πολύ γρήγορη ποσοτικοποίηση του όγκου συνολικά, αλλά και των διαφορετικών στοιχείων της πλάκας. Τα προτινόμενα όρια στη βιβλιογραφία είναι τα 60 και τα 130 Hounsfield Unit, λέγοντας ότι οι λιπόδες πλάκες είναι αυτές που έχουν λιγότερο από 60 Hounsfield Unit πυκνότητα και είναι πιο επικίνδυνες. Οι μεικτές είναι κάπου μεταξύ 60 και 130, ενώ οι επασβεστομένες έχουν πυκνότητα πάνω από 130 Hounsfield Unit. Φυσικά υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις εδώ, αφού πρέπει να θυμόμαστε ότι η ενέργεια της δέσμης επιδράσει στη μεσ Hounsfield Unit των υλικών, κάτι που από μειονέκτημα γίνεται πλεονέκτημα στην πολυενεργειακή αξονική τομογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διαφορές στην ανάδειξη των στοιχείων των ιστών. Και επίσης επιδρά ο εμπλουτισμός της πλάκας, αφού αυτά τα κριτήρια είναι μετά τη χωρή ιστοσχεγραφικού, άρα πλάκες με μεγαλύτερη νεοαγγείωση θα έχουν και μεγαλύτερο εμπλουτισμό και άρα υψηλότερες τιμές Hounsfield Unit. Ωστόσο, αυτές είναι οι τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς και έχουν επικρατήσει στη βιβλιογραφία. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι το CTA Rim Sign, που ορίζεται σαν το συνδυασμό μιας λεπτής κάψας επασβέστωσης στον δεντήσια σε συνδυασμό με μια μαλακή πλάκα τουλάχιστον 2 χιλιοστά σε πάχος. Αυτό σχετίζεται με παρουσία ενδοπλακικής αιμορραγίας, βλέπουμε την MBRH ακολουθία με υψηλή ένταση σήματος, σχετίζεται δε και με την παρουσία εξέλκωσης. Μελέτες αξονικής τομογραφίας έχουν δείξει ότι ο όγκος του λιπηδικού πυρήνα συνδυάζεται με εξέλκωση, ενώ ο συνολικός όγκος της πλάκας δεν σχετίζονταν. Βλέπουμε λοιπόν πως διάφορα στοιχεία ευαλωτότητας συνδυάζονται μεταξύ τους και συνυπάρχουν σε αυτό που λέμε ευάλωτη καροτηδική πλάκα. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι αν ο αξονικός μπορεί να πιάσει την ενδοπλακική αιμορραγία. Και αρχικά υπήρχαν αντιφατικά αποτελέσματα. Στη βιβλιογραφία όμως έχει προταθεί το κριτήριο των 30 Hounsfield Unit, λέγοντας ότι η ενδοπλακική αιμορραγία είναι υπόπυκνη σε σχέση με αυτό το κριτήριο, ενώ ο λιπηδικός πυρήνας έχει μεγαλύτερες πυκνότητες και ο ενώδης ιστός φυσικά ακόμα μεγαλύτερες. Έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα λογισμικά, τα οποία έχουν αλγορίθμους προτυποποιημένους μυστολογική εξέταση, τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιήσουν μέσα σε λίγα λεπτά τη σύνθεση της πλάκας. Δείτε μια μεγάλη λιπηδική πλάκα και μια επασβεστομένη. Από μελέτη λοιπόν που έγινε στο εργαστήριο, οι συμπτωματικές πλάκες είχαν μεγαλύτερο όγκο λίπους και μικρότερο όγκο επασβέστωσης. Άρα επιβεβαιώνουμε αυτό που λέει η βιβλιογραφία με ένα σύγχρονο εργαλείο. Και μάλιστα η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη για τον όγκο του λίπους είναι ισοδύναμη με τον παραδοσιακό παράγοντα κινδύνου της στένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάτι περισσότερο από εφικτή σήμερα η ποσοτικοποίηση των στοιχείων της πλάκας και με τον αξονικό τομογράφο. Άλλη ομάδα εργασίας με το ίδιο λογισμικό, νεότερη έκδοση, έλαβε υπόψη και την ενδοπλακική αιμορραγία με τα 25 Hounsfield Unit. Επιβεβαιώνουν τα δικά μας ευρήματα και η ενδοπλακική αιμορραγία είναι μεγαλύτερη σε συμπτωματικές πλάκες. Έχουμε λοιπόν ένα εργαλείο που μας δίνει κλινικά σημαντικές πληροφορίες για την υφή της πλάκας. Με τα αναλύσεις πάνω στο θέμα της ποιότητας σύνθεσης της πλάκας με τον αξονικό τομογράφο, επιβεβαιώνουν ότι οι μαλακές πλάκες έχουν διπλάσιο κίνδυνο, οι εξελκομένες εξαπλάσιο κίνδυνο, ενώ οι επασβεστομένες πλάκες έχουν το μισό κίνδυνο για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε μελέτη του 2021, που εξέτασε μη στενοτικές πλάκες σε ασθενείς με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, άρα κρυπτογενές, συνδέθηκαν η ανομαλία της παρυφής, η υπόπυκνη υφή και το μεγάλο πάχος της πλάκας με το ομόπλευρο κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα βλέπουμε τη σημασία που έχουν αυτοί οι παράγοντες και σε αυτόν τον πληθυσμό, στο κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο. Ερχόμαστε στη φλεγμονή του περικαροτηδικού λίπους και εδώ μπορούμε να θυμηθούμε ότι ο όρος ευάλωτη πλάκα ξεκίνησε από τη στεφανιαία κυκλοφορία και αργότερα πέρασε στην καροτηδική κυκλοφορία, έτσι και το περιεγγειακό λίπος εξετάζεται πρώτα με την
CT στεφανιογραφία και τώρα έχετε όρεξη να το δούμε και στις καροτιδικές δομές. Μπορούμε απλούστατα να μετρήσουμε την πυκνότητα του λίπους στον περικαροτιδικό χώρο και έχει βρεθεί ότι αυτή είναι μεγαλύτερη σε συμπτωματικές πλάκες ή πλάκες που στον ίδιο άρρωστο στις στενοτικές πλάκες. Άρα, θυμόμαστε ότι η αθυρομάτωση είναι μια οργανωμένη φλεγονώδης διεργασία που ξεπερνά τα όρια του adventitia. Ερχόμαστε στο μαγνήτη, είναι η καλύτερη μέθοδος φυσικά για να αναδείξουμε τη σύνθεση της πλάκας. Κάποιες προϋποθέσεις για καλό λόγο σήματος προς θόρυβο είναι φυσικά το καλό μαγνητικό πεδίο, ένα επιφανειακό ποινίο και βέβαια θα χρειαστούμε ένα συνδυασμό ακολουθιών, κακάνια για τις μεγάλες λίστες ασθενών στο μαγνητικό τομογράφο, που το τελευταίο που θέλουμε είναι να πάρουμε 5 ακόμα ακολουθίες για να χαρακτηρίσουμε την ποιότητα της πλάκας. Αν δώσουμε γαδολίνιο, θα δούμε φυσικά την οδοπλακή νεοαγγείωση και το ποσοστό στένωσης. Η ενδοπλακή αιμορραγία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για ισχαιμία. Ο παράγοντας κινδύνου για να διωγγωθεί η πλάκα, για να αυξηθεί το ποσοστό στένωσης, για να έχουμε νέες αιμορραγίες στο μέλλον, ενώ σχετίζεται φυσικά παθογενετικά με την ενδοπλακή νεοαγγείωση, όπως θα εξηγήσουμε. Μεταναλύσεις επιβεβαιώνουν τον 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο της ενδοπλακής αιμορραγίας, ενώ άλλη μελέτη που βασίστηκε αποκλειστικά στο μαγνητικό τομογράφο αποδίδει τον κίνδυνο στις 5 φορές παραπάνω, ενώ ο λιπηδικός πυρήνας έχει 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα μιλήσουμε και για το κλινόδες κάλυμα στη συνέχεια, αλλά πρώτα να δούμε την ενδοπλακή αιμορραγία. Η απεικόνισή της εξαρτάται από την οξυδωτική κατάσταση της αιμοσφαιρίνης. Σαν γενικό κανόνα, έχει υψηλό σήμα ταφένα για περίπου ένα μήνα από την εμφάνιση του αιμορραγικού υλικού. Χρησιμοποιούμε την MBRAGE ακολουθία, Black Blood ακολουθία με καταστολή του λίπους και η υψηλού ένταση σήματος περιοχή εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από ενδοπλακή αιμορραγία. Το ίδιο και στη φάση πινέκο ακολουθία, το ίδιο και στην TOF MRA ακολουθία, όπου η αιμορραγία προβάλλει με υψηλή ένταση σήματος. Πίνακας που ανακεφαλαιώνει τις εντάσεις σήματος των διαφόρων τύπων ιστών. Ο λιπηδικός πυρήνας έχει ενδιάμεσο υψηλό σήμα σε ταφένα, πρώτο density και μικρότερο στα 2. Ο ινώδης ιστός έχει ενδιάμεσο σε ταφένα, ήδη υψηλό στην πρώτο density, ίδιο με την ταφείο. Το σημαντικότερο όλων η ενδοπλακή αιμορραγία υψηλό σήμα στην ταφένα και προβάλλει στην TOF, κανένας άλλος ιστός δεν προβάλλει. Και η επασβέστωση φυσικά έχει χαμηλό σήμα σε όλες τις ακολουθίες. Αντίστοιχες εικόνες. Μια ινώδης πλάκα με ενδιάμεση ένταση σήματος. Προσέξτε τις στιχτές περιοχές απώλεια σήματος που δεν είναι τίποτα άλλο από επασβεστώσεις. Αιμορραγική πλάκα, προσέξτε την υψηλή ένταση σήματος στην ταφένα και στην TOF MRA και λιπηδική πλάκα με πλούσιο λιπηδικό πυρήνα, ενδιάμεσο υψηλό σήμα σε πρώτο density και ταφείο, ενώ δείτε ότι δεν εμπλουτίζεται, βέβαια εμπλουτίζεται το adventitia και το ενώδες κάλυμα της πλάκας στην ταφένα με σκιαστικό. Το ενώδες κάλυμα της πλάκας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Μιλάμε για την ζώνη συνδετικού ιστού που διαχωρίζει την πλάκα από το ωραίο αίμα στον αυλό. Είναι προγνωστικός παράγοντας για ισχυμία. Μπορεί να είναι ακέραιο και φαίνεται σαν μια μαύρη πάντα γύρω από τον αυλό στην TOF MRA ακολουθία ή μια λεπτή ζώνη εμπλουτισμού στην ταφένα με σκιαστικό. Όταν είναι ακέραιο έχουμε μικρό κίνδυνο. Μπορεί να είναι λεπτό ή ραγέν, οπότε βλέπουμε μια διακοπή στη συνέχεια της ζώνης αυτής στην TOF MRA και υψηλή ένταση σήματος, τότε έχουμε ρήξη του ινόδους καλύματος και αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Μιλήσαμε λοιπόν για το ποσοστό στένωσης, την ποιότητα της σύνθεσης της πλάκας, προχωρούμε στην επιφάνεια αυτής. Μια θυρωματική πλάκα μπορεί να είναι ομαλή, ανώμαλη ή εξελκωμένη αν υπάρχει μια κοιλότητα μεγαλύτερο από ένα χιλιοστό που εκθέτει τον νεκροτικό πυρήνα στο ωραίο αίμα. Ήδη από την εποχή των ECST και NASCET μελετών έχει τεκμηριωθεί η σύνδεση με τον αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεταναλύσεις πλέον τοποθετούν τον κίνδυνο στις 3,5 φορές παραπάνω όταν υπάρχει εξέλχωση, ενώ έχουν γραφτεί πάρα πολλά στη βιβλιογραφία. Σε οποιαδήποτε απεικονιστική μέθοδο και αν βρούμε εξέλχωση, έχουμε αυξημένο κίνδυνο από 1 μέχρι 7 φορές ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Ενδεικτικές εικόνες από μια ομαλή πλάκα σε Color Doppler και CTA εικόνα. Ανώμαλη πλάκα και δείτε μια εξελκωμένη. Έχουμε αναστροφή της ροής του αίματος μέσα στην κοιλότητα του έργους, το λεγόμενο Yin Yang Sign, αντίστοιχα ευρήματα με την CTA εικόνα. Το να διαγνώσουμε ένα έργος με τον υπέρηχο δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Τα κριτήρια του 97 απαιτούσαν να υπάρχει αναστροφή χρώματος στην Color Doppler τεχνική, ένα κριτήριο μεγέθους τουλάχιστον 2 χιλιοστά, τα αποτελέσματα όπως ήταν πτωχά. Το 2012 εισήχθησαν νέα κριτήρια, φυσικά η τεχνολογία των υπερήχων εξελίχθηκε αρκετά.
Εγκαταλείφθηκε το κριτήριο μεγέθους και της αναστροφής χρώματος. Πλέον μιλούμε για την οικογένεια συνηθισμένα του έργους, που πρέπει να είναι μικρότερη από το παρακείμενο ενδοθυλίου. Και αυτό διότι ο νεκροτικός πίνας που εκτίθεται έχει μικρότερη ηχοανακλαστικότητα. Άρα μπορούμε πραγματικά να δούμε τη διακοπή του ενδοθυλίου. Αν χορηγήσουμε μικροφυσελίδες, εκτελούμε μία γεωγραφική μέθοδο, άρα χρησιμοποιούμε το κριτήριο του ενός χιλιοστού. Έχουμε εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Παρατηρούμε στρομβυλισμό μικροφυσελίδων μέσα στο έλκος σε ένα ποσοστό 17%, ενώ μελέτη του 2021 έδειξε ότι αν δούμε μικροφυσελίδες να κινούνται από την επιφάνεια της πλάκας προς το κέντρο, αυτό καταδεικνύει ρήξη σε αντίθεση με την αντίθετη φορά ροής. Εικόνες από τη βιβλιογραφία, έχουμε μια μικρή κοιλότητα που παρότι δεν γεμίζει με χρωματικό σήμα Doppler, αποδείχθηκε ότι ήταν εξέλκωση. Έχει χαμηλότερη οικογένεια από το παρακείμενο ενδοθυλίου. Αντίθετα, αυτή η μεγάλη ανομαλία παρυφής που γεμίζει και ανεστρέφεται το χρωματικό σήμα Doppler, στην ιστολογική εξέταση του ενδοθυλίου ήταν ακέραιο, άρα ήταν απλά μια ανομαλία παρυφής. Ερχόμενη στον αξονικό, προσφέρει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, καλύτερη από το μαγνήτη, χάρη στην καλύτερη χωρική ανάλυση. Το έλκος ορίζεται σε μια εικόνα προσθήκης εντός της πλάκας για τουλάχιστον ένα χιλιοστό. Σήμερα έχουμε βέβαια στα χέρια μας ισοτροπική απεικόνηση, άρα τρισδιάστατη. Οφείλουμε να αξιοποιούμε γκάρσιες εικόνες, MPR ανασυνθέσεις και ακόμα τρισδιάστατες για να αντιληφθούμε τις ανομαλίες παρυφής και να θέσουμε σωστά τη διάγνωση ενός έλκους. Προσοχή ότι ένα έλκος μπορεί να μοιάζει με επασβέστωση. Δείτε αυτή την περίπτωση, αυλός, επασβεστώσεις, περιφερειακές και μια εικόνα προσθήκης που άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έλκος. Υπάρχει όμως και πριν τη χορήγηση σχεστικού. Άρα είναι μια επιφανειακή επασβέστωση, κάτι που δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Η βιβλιογραφία προτείνει και το κριτήριο των 600 pounds per unit, αν δεν λαμβάνεται σάρωση πριν και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Μελέτες CTA εξετάσεων συνδέουν την εξέλκωση με τον αυξημένο όγκο πλάκας, τον αυξημένο λιπηδικό πυρήνα και λιγότερες επασβεστώσεις. Είναι λοιπόν το προφίλ της ευάλωτης καρωτιδικής πλάκας για το οποίο μιλούμε. Στο μαγνητικό τομογράφο η τόφη είναι μάλλον περιορισμένη στο να εντοπίσει εξελκώσεις, διότι έχουμε κορεσμό του σήματος από το αίμα που κινείται αργά μέσα στις εξελκώσεις. Το αν θα πιάσουμε ένα έλκος εξαρτάται από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και τη σχέση του με το σημείο της μέγιστης της στένωσης. Χορηγώντας γκαδολίνιο φυσικά έχουμε 37% μεγαλύτερη ευαισθησία. Βλέπουμε εδώ πως αυτό το έλκος που πηγαίνει παράλληλα με τη φορά του αίματος ανιχνεύεται και με την TOF και με την Contrast Enhanced MRA. Αντίθετα, αυτό που πηγαίνει ανάποδα προς τη ροή του αίματος χάνεται στην TOF MRA. Αντίστοιχη εικόνα από το εργαστήριο με εικόνα σκιαστικού, εγκάρσια διατομή και απώλεια σήματος ροής στην φάση που είναι από εγκάρσια εικόνα. Σε αυτή τη διαφάνεια θέλω να δείξω τις διαφορετικές μορφολογίες που μπορεί να έχει ένα έλκος, ώστε να αντιλαμβανόμαστε όταν βλέπουμε ένα έλκος. Μπορεί να είναι μεγάλο, κάθετο προς τη φορά ροής του αίματος, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να μοιάζει με μανιτάρι, με στενό αυχένα και ευρεία βάση, μπορεί να πηγαίνει παράλληλα ή αντίθετα προς τη φορά του αίματος. Και βέβαια αντίστοιχες εικόνες υπερήχων. Σε αυτή την περίπτωση η Color Doppler τεχνική μας δείχνει μια επιμηκυσμένη υποηχοϊκή πλάκα με ομαλή παρυφή. Οι μικροφυσαλίδες και αγραφούν ένα πάρα πολύ μικρό έλκος με τον ίδιο τρόπο που κάνει ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος. Θυμηθείτε, είναι αγκιογραφικές τεχνικές. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια υποηχοϊκή πλάκα που προκαλεί μεγάλη στένωση. Οι μικροφυσαλίδες δείχνουν με λεπτομέρεια το υπεγερμένο πέταλο της πλάκας που καλύπτει την εξέλκωση. Μπορούμε να δούμε την περιδίνηση των μικροφυσαλίδων μέσα στην κήτη του έλκους και βέβαια τα αντίστοιχα ευρήματα που αναπαράγονται από τον αξονικό τομογράφο. Πολύ σημαντικό ερώτημα είναι αν μιλάμε για θρόμβο ή εξελκωμένη πλάκα. Ο θρόμβος σχετίζεται με συμπτωματολογία στον υπέρηχο οικογένειά του ποικίλει ανάλογα με την ηλικία αυτού. Ο υπέρηχος θα πιάσει ένα περίπου 60% των θρόμβων αν βασιστούμε σε συμβατικές τεχνικές. Φυσικά οι μικροφυσελίδες έχουν πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια. Στον αξονικό και στο μαγνήτη κοιτούμε πρώτα-πρώτα αν αλλάζει η μορφολογία μετά από συντηρητική αντιμετώπιση. Κάτι που διαλύεται σε έσχα, προφανώς είναι θρόμβος. Το donut sign έχει χρησιμοποιηθεί, δείτε την περιφερική σκιαγράφηση και το κεντρικό έλλειμμα του αυλού σε εικόνα MIP και VR. Πρόκειται λοιπόν για ένα ενδοαυλικό θρόμβο. Ενώ σε μελέτη που δημοσίευσε το καλοκαίρι, μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος του έλλειμματος πλήρωσης. Αν είναι πάνω από ένα 102,8 χιλιοστών, πιθανότατα πρόκειται για ένα θρόμβο, σε αντίθετη περίπτωση για τμήμα εξελκωμένης πλάκας. Και δείτε εδώ ένα μεγάλο ενδοαυλικό θρόμβο από τη βιογραφία πώς λύνεται με την φαρμακευτική αγωγή. Αντίθετα, η αθυρομετρική πλάκα παραμένει ίδια μετά από τη φαρμακευτική αγωγή.
Σήμερα στα χέρια μας έχουμε και τρισδιάστατη ανασύνθεση. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ενδοσκοπική εικόνα του αγγείου. Υπάρχει μία αλίωση και κάτι που περισσεύει. Αυτό λοιπόν σε follow-up εξαφανίζεται, άρα μιλούμε για in situ θρόμβωση πάνω σε μία αλίωση. Οι μικροφυσαλίδες παράγουν επίσης τον donut sign κατά τη στοιχεία με τον αξονικό τομογράφο και προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μιλήσαμε λοιπόν για το ποσοστό στένωσης, την ποιότητα της πλάκας, την επιφάνεια. Ερχόμαστε στο τελευταίο κομμάτι που είναι η νεοαγγείωση αυτής. Την νεοαγγείωση μπορούμε να την εκτιμήσουμε έμεσα με τον αξονικό και το μαγνήτη, μετρώντας τον εμπλουτισμό της πλάκας. Με το μαγνήτη έχουμε και το εργαλείο της αποβλητικής perfusion. Ωστόσο, μπορούμε να την οπτικοποιήσουμε με άμεσο τρόπο και να την μετρήσουμε χρησιμοποιώντας τα σκιαγραφικά υπερήχων. Αυτά έχουν τόσο μακροαγγειακές όσο και μικροαγγειακές εφαρμογές στην καροτιδική νόσο. Μιλήσαμε ήδη για τις μακροαγγειακές που σκιαγραφούμε τον απλό. Θέλουμε το ποσοστό στένωσης χωρίς artifact, διαφορική διάγνωση, απόφρακτηση, αποστένωση. Ενώ σκιαγραφούμε τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας πλάκας, αναδεικνύονταν θρόμβους ή εξελκώσεις. Σε μικροαγγειακό επίπεδο μπορούμε να δούμε μέσα στην πλάκα τη νεοαγγείωση, να την ποσοτικοποιήσουμε και να την παρακολουθήσουμε για να δούμε την επιτυχία των φαρμακευτικών αγωγών. Ο μηχανισμός πίσω από την ενδοπλακτική νεοαγγείωση είναι ο εξής. Μέσα στο μικροπεριβάλλον της αθυρωματικής πλάκας επικρατεί υποξία και φλεγμονή. Σχηματίζονται λοιπόν ενδοπλακτικά νεοαγγεία, περισσότερα συμπτωματικές πλάκες, τα οποία τροφοδοτούν το μηχανισμό της φλεγμονής, φέροντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Τα νεοαγγεία αυτά όμως είναι ανώριμα και απουσιάζει το μυϊκό τείχομα. Έτσι μπορούν να ρίχνονται και να οδηγούν σε ενδοπλακτική αιμορραγία. Αυτή οδηγεί σε διόγκωση της πλάκας, περιφερικό εμβολισμό και άρα αγγειακό εγκεφαλικό εψόδιο. Η ενδοπλακτική νεοαγγείωση λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο βαρωτότητας και επιφέρει αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό εψόδιο. Ήταν το 2006 όταν ο Φάινστάιν για πρώτη φορά παρατήρησε μικροφυσαλίδες μέσα σε μία πλάκα και η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι η πλάκα είχε νεοαγγεία. Και πράγματι, οι μικροφυσαλίδες είναι εξαιρετικό μέσο για να δείξουν την νεοαγγείωση, διότι είναι αποκλειστικά ενδοαγγειακές. Δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον αγγειακό χώρο σε αντίθεση με τα σκιαγραφικά άλλων μεθόδων που διαχέονται. Άρα, ό,τι δούμε μέσα στην πλάκα είναι ή ενδοπλακτική νεοαγγείωση ή ενδοπλακτική αιμορραγία. Και τα δύο βέβαια κρίσιμα στοιχεία ευαλωτότητας. Γι' αυτό και είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος. Να δείξουμε ένα παράδειγμα: καταστρέφουμε τις μικροφυσαλίδες. Η πλάκα αρχικά είναι ομοιογενώς υποηχοϊκή. Μερικά δευτερόλεπτα μετά θα δείτε τις μικροφυσαλίδες να κάνουν την εμφάνισή τους και να σκιαγραφούν νεοαγγεία εντός της πλάκας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά η πλάκα έχει μυτιστεί στο μεγαλύτερο της κομμάτι. Άρα είναι μια ανηχοϊκή που αποτελείται από λειτουργικό πυρήνα, πλάκα με εξέλκωση και νεοαγγείωση. Είναι λοιπόν μια ευάλωτη καροτιδική πλάκα. Την νεοαγγείωση μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε υποκειμενικά σε μια ημιποσοτική μέθοδο με τρεις βαθμούς, ξεκινώντας πρώτα-πρώτα από τα φυσιολογικά βάζα βαζόρουμ, είναι υβριδική εικόνα PMOD και σκιαγραφικού. Το τείχομα προβάλλει απολύτως ανηχοϊκό, εκτός από μικροφυσαλίδες μέσα σε φυσιολογικά βάζα βαζόρουμ. Αθυρωματική πλάκα, που είναι εντελώς υποηχοϊκή, άρα δεν υπάρχει νεοαγγείωση. Εδώ βλέπουμε περιορισμένη νεοαγγείωση και εκτενή σε αυτή την περίπτωση, όπου έχουμε μικροφυσαλίδες τόσο στον πυρήνα της πλάκας, όσο και στον έξω χιτώνα. Μπορούμε σήμερα να ποσοτικοποιήσουμε τον εμπλουτισμό μιας πλάκας, είτε δημιουργώντας εικόνες MIP, βλέπουμε αυτή την πλάκα με μια μεγάλη εξέλκωση, και τα νεοαγγεία να έχουν σκιαγραφεί σε όλο το μήκος. Μπορούμε να κάνουμε ποσοτική ανάλυση και να μετρήσουμε τον εμπλουτισμό με τις καμπύλες έντασης χρόνου ή μπορούμε να δημιουργήσουμε παραμετρικούς χάρτες για να δείξουμε την πορεία κίνησης των μικροφυσαλίδων. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες για τον εμπλουτισμό της πλάκας στον υπέρηχο μυσκιαγραφικό. Θεωρείται ταυτόσιμο της ευαλωτότητας. Θα ήθελα απλώς να δείξω με τι έχει σχετιστεί. Φυσικά με την νεοαγγείωση σε ιστολογικό επίπεδο, μια πλάκα που εμπλουτίζεται έχει νεοαγγεία αν εξεταστεί ιστολογικά. Σημαντικότατα συσχετίζεται με τα νευροαγγειακά συμπτώματα, άρα με το παροδικό ή με το μόνιμο εγκεφαλικό εξόδιο, με διοδείκτες φλεγμονής στον ωρό, μικροεμβολικά σήματα στο διακρανιακό ντόπλερ, στεφανία νόσο. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η αθυρωμάτωση είναι μία νόσος και το ενδοθήλιο είναι ένα όργανο. Άρα, άρρωστος ο οποίος έχει στεφανία νόσο, προφανώς είναι σε κίνδυνο να έχει καροτιδική νόσο ή περιφερική αρτηριοπάθεια. Μελέτες του 20 και του 21 έδειξαν πως άρρωστοι που υποβάλλονταν σε CT στεφανιογραφία και έκαναν ταυτόχρονα σέους καροτίδων, εάν είχαν πλάκα με νεοαγγείωση, τότε είχαν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά ή νευραγγειακά συμβάματα στο επόμενο τρίμηνο. Άρα βλέπουμε μία παθολογία και ένα όργανο για το οποίο μιλάμε. Φυσικά υπάρχει σχέση και με το εγκεφαλικό εξόδιο σε αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, είτε χρόνιες ισχυμικές αλλοιώσεις στη λευκή ουσία, είτε οξύ έμφραπτο στη diffusion ακολουθία.
Ανακεφαλώνουμε λοιπόν αυτά που είπαμε, όγκος πλάκας. Τον βλέπουμε σε κάθε τρισδιάστατη μέθοδο, αξονικό και μαγνήτη λοιπόν. Το μέγιστο πάχος πλάκας μπορούμε να το δούμε πολύ καλά με όλες τις μεθόδους, ακόμα καλύτερα στο μαγνήτη αν έχουμε επιφανειακά ποινία. Την φλεγμονή την εξετάζουμε στον υπέρυχο μυστηριογραφικό και στην πυρηνική ιατρική. Την νεοαγγείωση τη βλέπουμε καλύτερα από όλες τις μεθόδους στον υπέρυχο μυστηριογραφικό, έμεσα σε αξονικό και μαγνήτη, βλέποντας πόσο εμπλουτίζεται η πλάκα. Την εξέλκωση τη βλέπουμε σε μεθόδους που χορηγούνται σκιαγραφικό, σκιαγραφικός παράγοντας, φυσικά για την ποιότητα της πλάκας, μαγνήτης, μαγνήτης και μαγνήτης. Ο αξονικός τομογράφος μπορεί να πιάσει καλά την επασβέστωση. Μιλήσαμε βέβαια για τη δυνατότητα που προσφέρει να ποσοτικοποιήσει γρήγορα με νέα λογισμικά τα στοιχεία της πλάκας, ωστόσο ο μαγνήτης με τις ποικίλες ακολουθίες παραμένει η καλύτερη μέθοδος στη διάθεσή μας. Παραθέτω ένα έγγραφο του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Υπερήχων για όποιον ενδιαφέρεται για το πώς πρέπει να γίνεται ένα τρίπλεξ καροτίδων, τι εικόνες πρέπει να παίρνουμε, τι μετρήσεις πρέπει να γίνονται, με τι παραμέτρους και τι πρέπει να μπαίνει στο πόρισμα, και ένα αντίστοιχο έγγραφο από την ASNR και την ομάδα καροτιδικής απεικόνησης με οδηγίες για την αξονική, τη μαγνητική και την υπερηχογραφία βέβαια καροτίδων. Συμπερασματικά λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε να εκτελούμε τη βέλτιστη δυνατή εξέταση, είτε αυτό είναι υπέρηχος, είτε αξονικός, είτε μαγνήτης. Πρέπει κάθε εργαστήριο να έχει τυποποιημένες μεθόδους, ίδια χαρακτηριστικά στον υπέρηχο, ίδια έγχυση στον αξονικό, ίδιες ακολουθίες στο μαγνητικό τομογράφο. Επίσης, πρέπει να κυνηγούμε τα στοιχεία ευαλωτότητας της πλάκας και να βεβαιωνόμαστε ότι αυτά μπαίνουν στο πόρισμα. Ένα σχόλιο για την υφή της πλάκας, ένα σχόλιο για την επιφάνεια αυτής. Έτσι, μπορούμε να ωφελήσουμε τους ασθενείς μας με πιο στενή παρακολούθηση, πιο επιθετική φαρμακευτική αντιμετώπιση ή ακόμα και επιλεκτικά με χειρουργική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Ραφαελίδη, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομιλία που έδωσε περισσότερα από αυτά που είχε υποσχεθεί ο τίτλος της. Έτσι, δεν ήταν μόνο βασικές αρχές, που ασφαλώς ήταν. Ήταν μια πολύ περιεκτική και πετυχημένη σύνοψη του τι πρέπει να ξέρει ένας ακτινολόγος γύρω από τις μεθόδους που έχει σε σχέση με μια πάρα πολύ συχνή νόσο. Και βέβαια υπήρξε μια εξαιρετική καλή γεφύρωση ανάμεσα στα ιστολογικά χαρακτηριστικά στις ίσες της πλάκας και στα απεικονιστικά ευρήματα. Επομένως ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ομιλία και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ανοίξουμε τον ήχο σε όλους τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν και θα ξεκινήσω από όποιον συνάδελφο θα ήθελε να ρωτήσει κάτι ή να συμπληρώσει, να προσθέσει ή να παρατηρήσει σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Ραφαηλίδη. Ασφαλώς υπάρχει η ίδια ευχέρεια και στους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους μας. Αλλά αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση από τους εδώ συναδέλφους, είναι καλοδεχούμενο. Κύριε Καραπανιωτίδη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την εξαιρετική σειρά μαθημάτων. Να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, αλλά και όλα και όλους τους συνεργάτες, όλα τα μέλη του εργαστηρίου για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Βασίλη τον Ραφαηλίδη. Ο Βασίλης είναι πραγματικά κοσμή το εργαστήριό σας και είναι ένα παιδί, ένας συνάδελφος που όχι μόνο έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου και μιλάμε την ίδια γλώσσα με εμάς που ασχολούμαστε ειδικά με τις καροτίδες και με την αγκιακή νευρολογία, αλλά και σαν χαρακτήρας και σε επίπεδο συνεργασίας είναι εξαιρετικός. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και εσάς και τον ίδιο προσωπικά. Αν μου επιτρέψετε μερικά σχόλια πάνω σε όσα πάρα πολύ ωραία ακούσαμε, ο υπέρυχος του τρίπλες γενικά των καροτίδων, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια πονεμένη από άποψη εκπαίδευσης μέθοδος εξέτασης και αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοι εκτινολόγοι θα μου πείτε τι να πρωτομάθει ο ακτινολόγος, ποια τεχνική και ποιο όργανο. Αλλά το τρίπλεξ των αγκίων τραχύλων είναι η πιο συχνή και πιο διαδεδομένη μέθοδος εξέτασης και συχνά βλέπουμε πορίσματα συναδέλφων, όχι από εδώ από το νοσοκομείο, από έξω, τα οποία πάσχουν. Δηλαδή βλέπουμε στενώσεις να περιγράφονται στην έξω καροτίδα. Βλέπουμε στενώσεις 37,8%. Δηλαδή νούμερα τα οποία προκύπτουν από πουθενά.
Πιστεύω ότι η συμβολή του δικού σας εργαστηρίου με το εξαιρετικό επίπεδο εκπαίδευσης που κάνει θα είναι καταλυτική ώστε σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα να αυλυνθούν. Ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι όταν δίνουμε στένωση για τις καροτίδες οφείλουμε να δίνουμε και στο πόρισμα που γράφουμε με βάση ποια μέθοδο είναι αυτή η στένωση που περιγράφουμε. Δηλαδή μια στένωση 50% από μόνη της δεν λέει τίποτα. Πρέπει να πούμε είναι σταθμισμένη η στένωση που δίνουμε στον υπέρυχο με περιγραφικά πάνω τα κριτήρια. Είναι σταθμισμένη κατά ίση εστί ή είναι σταθμισμένη κατά νάσετ. Γιατί άλλο πράγμα σημαίνει 50% κατά νάσετ, άλλο πράγμα κατά ίση εστί. Και ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι το θέμα των ευάλωτων αθερωματικών πλακών είναι κάτι που απασχολεί την βιβλιογραφία τουλάχιστον επί 40 χρόνια. Υπάρχουν τα υπέρ, τα κατά, μέθοδοι πάρα πολλές, αυτές που μας είπε ο Βασίλης. Έχει αναζωπηρωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια πάλι το θέμα των ευάλωτων πλακών με αφορμή τα υγειακά κεφαλικά επεισόδια, τα κρυπτογενή, τα υγειακά κεφαλικά επεισόδια διευκρίνησης της αιτιολογίας, τα λεγόμενα ίζους, όπου έχει φανεί ότι ενώ αρχικά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά είναι οφείλονται σε καρδιογενή εμβολισμό, πλέον φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά οφείλονται σε μη στενωτικές αθερωματικές πλάκες. Άρα πάλι ερχόμαστε στο ότι η στένωση δεν είναι το παν, αλλά αντιθέτως είναι η αλληλεπίδραση πλάκας και τυχώματος που δημιουργεί το πρόβλημα. Και για να τελειώσω, σε μία μελέτη της ιστοπαθολογική από την Oxford της Redgrave, μια πολύ μεγάλη μελέτη που έχει δημοσιεύσει, σε συμπτωματικές πλάκες καροτιδικές, πάνω από 30-35%, μπορεί και 50%, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν είχε βρει ρήξη του fibrous cap, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελούσε πάντοτε τον μηχανισμό με τον οποίο προκαλούν εγκεφαλικά και προκαλούν ζημιά οι καροτιδικές πλάκες. Άρα φαίνεται ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε ανάμεσα στην αλληλεπίδραση μεταξύ της επιφάνειας της πλάκας και του αίματος και σε αυτή την αλληλεπίδραση πιστεύω ότι καταλυτικό ρόλο θα παίξουν και οι νεότερες τεχνικές των υπερήχων αλλά και η μαγνητική και η αξονική και όλα αυτά που πολύ ωραία μας παρουσίασε ο Βασίλης. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά και συγγνώμη αν με εκλογόρησα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τα σχόλια ήταν πολύ εύστοχα. Μάθαμε από αυτά που μας είπατε. Και βέβαια ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια. Δεν ξέρω αν ο κ. Ρεφελίδης θέλει να κάνει κάποια προσθήκη σε αυτά. Αν θέλει να το κάνει, να τον παρακαλέσω να προσθέσει στην προσθήκη του κάποιο βασικό απεικονιστικό αλγόριθμο. Δηλαδή, ποια μέθοδο πότε. Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μια ολόκληρη ομιλία. Αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να μας δώσει ένα-δύο κατευθυντήριες γραμμές στην ερώτηση ποια μέθοδο πότε. Με την προϋπόθεση βέβαια πάντα, για να μην περάσω ασχολίαστο το σχόλιο του κ. Καρπανιωτίδη, ότι ασκούμε μεθόδους που οφείλουμε να τις ξέρουμε. Δηλαδή, μια μέθοδος αποδίδει στα χέρια αυτού που την ξέρει. Αν δεν την ξέρει, η μέθοδος μπορεί να είναι και επιβλαβής. Επομένως, με την προϋπόθεση ότι ξέρει κανείς τη μέθοδο, ποια μέθοδο και πότε, αν θέλετε να το συμπληρώσετε στην απάντησή σας. Ναι. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά λόγια κύριου Καραπαναγιωτίδη. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ των τμήματων για το όφελος του ασθενούς πάνω απ' όλα. Για να σχολιάσω την ερώτηση του καθηγητή, ρωτήσατε ποιος αλγόριθμος επικονιστικός. Η σωστή απάντηση είναι για ποιον άρρωστο. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν άρρωστο ο οποίος έχει παχυσαρκία, πέρασε ένα έμφραγμα και να δούμε μήπως έχει και καροτιδική νόσο, εκεί θα πω υπέρηχος και τίποτα άλλο. Αν έχει όντως στένωση, θα την πάνω από 50%. Τα guidelines λένε ότι θα επιβεβαιωθεί με αξονική ή μαγνητική ή από ένα δεύτερο εργαστήριο υπερήχων, το οποίο είναι validated, αγιακού υπερήχου, στις δομές που βλέπουμε στην Ευρώπη. Άρα με δύο υπερήχους κλείνει εκεί και αποφασίζεται η βέλτιστη αντιμετώπιση. Αν μιλούμε για τον άρρωστο ο οποίος έρχεται με οξύ εγκεφαλικό ή παροδικό που είναι στο παράθυρο για ενδογειακή αντιμετώπιση, νομίζω ότι θα πούμε CTA, από το αορτικό τόξο μέχρι ενδοκράνεια, για να ξέρουμε πώς είναι ο κατελότερος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε. Εάν μιλούμε για ένα επανέλεγχο μιας παλιάς νοσής στένωσης, μπορούμε να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία, προγραμματισμένη δηλαδή σε βάση ρουτίνας, για να πάρουμε στοιχεία ακόμα περισσότερα για τη στένωση που ξέρουμε ήδη. Άρα, ανάλογα με το κλινικό σενάριο στο οποίο βρισκόμαστε, στα επίγοντα θα έλεγα αξονική, γιατί εκεί μετράει ο χρόνος, σε ένα άρρωστο που κάνουμε προσυμπτωματικό έλεγχο θα έλεγα υπέρηχος.
πληρώσουν κάτι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραφαλίδη για την εξαιρετική σήμερα παρουσίαση. Νομίζω ότι πολλοί θα σταματήσουν να κάνουν τρίπη καλοκίδο μετά από αυτή τη δάση. Και όπως είπε και ο κ. Καραπαγιωτίδης, πράγματι πολλές φορές οι εξετάσεις και οι γνωματεύσεις πάσχουν, αλλά τις περισσότερες φορές πάσχει η ποιότητα του μηχανήματος. Γιατί όταν βλέπεις τόσο εξαιρετικής ποιότητας εικόνες και βλέπεις πόσες πληροφορίες μπορείς να πάρεις και με ποιες τεχνικές, και πιθανόν αυτές τις τεχνικές δεν τις έχεις στο μηχάνημα περίπου το οποίο δουλεύεις, τότε πραγματικά το να βάλεις την υπογραφή σου κάτω από μια γνωμάτευση χωρίς να μπορείς να αναπτύξεις όλες αυτές τις πληροφορίες είναι προβληματική. Εγώ απλώς θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε τώρα μόλις πριν για το τι κάνουμε πότε. Να βάλουμε και στο μυαλό μας και την ένδειξη της ενδυμικής αποκατάστασης, όχι μόνο της χειρουργικής, και στην περίπτωση που όλες αυτές οι αρτικονιστικές μέθοδοι καταλήξουν σε μια ενδυμική τοποθέτηση, ας πούμε, στεν καροτίδος, μας ενδιαφέρει, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες που παίρνουμε από τη σιτία γεωγραφία, διότι βλέπουμε αορτικό τόξο, βλάβες στο τόξο, πιθανές πλάκες της εκφύσης των καροτίδων ή της ανωνύμου, παραλλαγές, γωνιώσεις στις εκφύσεις του τόξου που μπορούν να δυσκολέψουν την προσπέλαση με τον καθετήρα μας. Προβλήματα πιθανόν να είναι άλλες παραλλαγές στο διχασμό της καροτίδας ή ανομαλίες στην έξω καροτίδα που πρέπει να τοποθετήσουμε καταρχάς στο σύρμα μας. Και μετά μπαίνει οπωσδήποτε, τι γίνεται περιφερικότερα μέσα στο κεφάλι. Οπωσδήποτε αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες, παράλληλα με μια απεικόνηση του εγκεφαλικού παρεγχήματος, με πιθανές ίσως χρόνιου τύπου βλάβες. Εκεί βέβαια η μαγνητική τομογραφία είναι καλύτερη να δούμε αλλοιώσεις. Αλλά τίποτα δεν αντικαθιστάει οπωσδήποτε και την επιτόπου μελέτη με υπερικό τομογραφία της πλάκας, διότι αλλιώς είναι, όπως είπατε, η πλάκα με τις μικρές εξαρκώσεις, αλλιώς είναι η μαλακούτη που πλάκα, αλλιώς είναι η επασβεστομένη, αλλιώς είναι αυτή που θεωρείται πιο εύθρυπτη και έχει παρατηρηθεί πολλές φορές πλάκες οι οποίες φαίνονται σχετικά σταθερές, ό,τι καταλαβαίνει κανείς κατά από αυτό, με την προσπέλαση των καθετήρων να αποκολούνται πολύ εύκολα, οι άλλες που θεωρούνται εύθρυπτες, να μην φεύγει τίποτα, να μπαίνει το στέντ και στο φίλτρο προστασίας που έχει τοποθετηθεί προηγουμένως μέσα να μην μαζεύεται υλικό. Και άλλες που θεωρείς ότι είσαι πιο ασφαλής να δουλέψεις, μαζεύεται υλικό. Εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρών, να δει κανείς με τα ειδικά φίλτρα προστασίας τι υλικό μπορεί να μαζευτεί κατά τη διάρκεια τοποθέτησης στέντ σε σχέση με το τι πληροφορία είχε προηγουμένως για την ποιότητα της θυρωματικής πλάκας. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας, πράγματι. Απλώς, ορμόμενος από το πρώτο σχόλιο για την ποιότητα των μηχανημάτων, σκέφτηκα τα καλά και τα κακά νέα της υπόθεσης. Τα καλά νέα είναι ότι ο αξιολογικός και ο μαγνήτης πλέον είναι ευρύτατα διαδεδομένος και οι εικόνες που είδατε ήταν από το εργαστήριο του ΑΧΕΠΑ, οι περισσότερες, αλλά ένας 16ατομικός ή 64ατομικός αξιολογικός μπορεί να κάνει εξαιρετικές εικόνες. Είναι θέμα και του ακτινολόγου να μάθει με τα δύο ή τρία κλικ να παράγει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα, την οποία βέβαια είναι αντιληπτή και από τους κλινικούς συναδέλφους και μπορούμε να επικοινωνούμε στην ίδια σελίδα. Το κακά νέα είναι ο υπέρηχος που για κάποιο λόγο πάντα ήταν ο πτωχός συγγενής της ακτινολογίας, ποτέ, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλές τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, πάντοτε οι επενδύσεις ήταν μικρότερες. Φυσικά αυτό έχει αλλάξει και στο τμήμα μας, έχουμε εξαιρετικά μηχανήματα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε, γιατί αυξάνουν την confidence μας, την ακρίβειά μας και είναι εκεί, είναι ένα κουμπί. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Εταιρεία ετοιμάζει position paper για την πολυπαραμετρική υπερυπογραφία. Έχουμε πολλά εργαλεία στο πάτημα ενός κουμπιού. Πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και τότε έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σαν ακτινολόγοι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο με όλες τις μεθόδους, τις απεικονιστικές. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση από τους συναδέλφους? Ναι, ασφαλώς, κύριε Χαταμπίλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραφαλίδη. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Πολύ συγκεκριμένη, πολύ έτσι ολοκληρωτική.
Εγώ θα ρωτήσω αν μπορούμε να διακρίνουμε την ανομαλία παρυφής από την εξέλιξη. Και αν έχει κοινική σημασία. Με απλές τεχνικές, όχι με τις εξελιγμένες του μαγνήτη, για παράδειγμα. Ναι, σωστά. Πολύ καλή ερώτηση. Αν έχει κλινική σημασία, θα έλεγα ότι έχει μικρή, με την έννοια ότι η ανομαλία παρυφής, ας πούμε, να ανεβάζει 2 φορές τον κίνδυνο, η εξέλκωση 3 φορές τον κίνδυνο. Άρα και τα 2 είναι επικίνδυνα. Το σημαντικό είναι να μπει στο πόρισμα ότι η πλάκα έχει ανώμαλη παρυφή. Τώρα, αν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε, ρωτήσατε, με ποια μέθοδο? Ας πούμε, τον υπέρουχο με τον αξονικό. Με τον αξονικό, δυστυχώς, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε πέραν του κριτηρίου μεθόδου, του κριτηρίου μεγέθους, δηλαδή το 1 χιλιοστό που έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία. Το έλκος να είναι πιο βαθύ, η ανομαλία της υπερφής να είναι μικρότερη. Στον υπέρηχο μπορούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια των Μουράκη που λέει ότι η κήτη θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σημείο της ανομαλίας. Αν έχει χαμηλότερη ηχογένεια από την από το παρακείμενο ενδοθήλιο, ενδεχομένως έχουμε διακοπή της συνέχειας του ενδοθηλίου και άρα πιθανόν ρήξη. Φυσικά αυτό χρειάζεται υψίσυχνο μεταλλάκτη και καλή τεχνολογία, αλλά η βιβλιογραφία δίνει αυτό σαν απάντηση. Ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ευχαρίστω. Υπάρχει κάποιο συνάδελφο που έχει σηκώσει χέρι? Όχι, λοιπόν, ευχαριστούμε. Για λόγους οικονομίας χρόνου. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην επίδειξη των περιστατικών. Να παρακαλέσω τον κύριο Αλεξανδράτου να μας τα παρουσιάσει. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω 3 περιστατικά με κλινικό ενδιαφέρον που αφορούν την απεικόνηση της καροτιδικής νόσου. Το πρώτο περιστατικό αφορά ασθενή ετών 60 με ελεύθερο ατομικό ιστορικό που εμφανίζει δυσαρθρία και στη συνέχεια αριστερή μυπάρηση και πάρηση προσωπικού αριστερά κεντρικού τύπου. Η πρώτη αξιολόγηση στο τμήμα των επιγόντων με αξιολογικό δείχνει σε stroke window την υπέρπτυνη απεικόνηση της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, η οποία στη CTA που ακολούθησε δείχνει μη περιφερικότερη σκιαγράφηση της μεσότητας του μυένα, ενώ δεν έχει προλάβει ακόμα να εγκαταστηθεί ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το παρέχημα δεν έχει παθολογικές πυκνότητες. Στον μαγνήτη φαίνεται ότι πρόκειται για ένα οξύ ισχυμικό στα δεξιά βασικά γάγλια με χαμηλό σήμα στον EDC και στην MRA επιβεβαιώνεται η απόφραξη της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής. Περαιτέρω διερεύνηση με στήρια εγγύων τραχύλου δείχνει εδώ σε εγκάρσια του μη και εδώ σε τσάτσταλ και σε VR ανασυνθέσεις ένα γραμμοειδές έλλειμμα πλήρωσης με μία επιπλέον εικόνα προσθήκης που προβάλλει ενδοβλικά περιφερικότερα. Η βλάβη αυτή βρίσκεται στην proximal μοίρα της εσωκαροτίδας. Η μελέτη με τρίπλες καροτίδων, εδώ με τη χρήση του Color Doppler και εδώ με τη χρήση του Power Doppler, δεν μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε με ακρίβεια το σχήμα και την υφή της βλάβης αυτής, καθώς η αργή ροή πλησίων της βλάβης δεν επιτρέπει να γεμίσει με χρώμα. Παρ' όλα αυτά, η στένωση αυτή που δημιουργείται δεν έχει αιμοδυναμικές διαταραχές, καθώς μπορούμε να δούμε ότι και οι ταχύτητες ροής, αλλά και τα φάσματα, οι χυματομορφίες, είναι φυσιολογικές. Στη διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ύπαρξη αθυρωματικής πλάκας, θρόμβου ή ενός carotid web. Ιδιαίτερα χρήσιμο φάνηκε το σέος των καροτίδων, αφού η χρήση των μικροφυσαλίδων μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε τη γραμμοειδή φύση της βλάβης αυτής και την εικόνα προσθήκης. Να δούμε ότι δεν πρόκειται για πλάκα που εμφανίζει νέο αγγείωση, ενώ η εικόνα είναι πανομοιότυπη με τις CTA, καθώς βλέπουμε ότι η εικόνα είναι ίδια. Σε follow-up, μετά από συντηρητική αγωγή της ασθενούς, το τρίπλεξ των καροτίδων και η CTA μας δείχνει ότι υπάρχει παραμονή του γραμμοειδούς ελλείμματος πλήρωσης, που άρχεται από το πίστιο τείχωμα της εσωκαροτίδας εγγύς του διχασμού, χωρίς ωστόσο να απεικονίζεται πλέον η εικόνα προσθήκης που βρισκόταν επάνω του. Μπορούμε να το δούμε πολύ καλά με B-flow
στο τρίπλεξ και με VR ανασυνθέσεις. Οπότε βλέπουμε ότι παρότι έχει παραμείνει η βλάβη, η πλέον βλάβη έχει λυθεί. Οπότε φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για θρόμβο που βρίσκεται πάνω σε ένα καρότι του web, το οποίο είναι μία ενότηση προς εκβολή από το πίστεο τείχωμα της έσω καροτίδας στην εγγύτης μοίρα και έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία καθώς έχει συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα για ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε νεαρότερα άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερους παράγοντες αθυρωμάτωσης ή εγκατεστημένη αθυρωματική νόσο. Η δομή αυτή δρά ως ράφη για στάση του αίματος στο σημείο εκείνο, ενεργοποίηση αιμοπεταλίων, δημιουργία θρόμβων που με τη ροή του αίματος μεταναστεύουν περιφερικότερα και δημιουργούν ισχυμικά συμβάματα. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν ασθενή 70 ετών, ο οποίος είχε παράγοντες αθυρωμάτωσης, είχε θυρωματική νόσο και στεφανιαία νόσο, ο οποίος εμφανίζει wake-up stroke με αριστερή ημιπάραση. Η πρώτη του αξιολόγηση σε επίπεδο επιγόντων δείχνει εκτεταμένη υποπυκνότητα στο δεξιό ημισφαίριο με, διαταραχή του, με εγκεφαλικό ίδρυμα και διαταραχή του διαχωρισμού φεάς νευκής ουσίας. Ενώ η αξιολόγηση με τρίπλεξ αγγείων τραχύλου δείχνει μία επιμήκη, γραμμοειδή και ομαλή περιοχή στένωσης. Εδώ σε Color Doppler και εδώ σε Power Doppler μελέτη, η οποία έχει, είναι αιμοδυναμικά σημαντική, καθώς βλέπουμε ότι οι ταχύτητες ροής στο σημείο εκείνο, τις μέγιστες ελάττωσης του εύρους του αυλού, ελέγχονται αυξημένες. Συνεχίζοντας, η χρήση του ΣΕΟΥΣ για το υπέρηχο των αγγείων του τραχύλου μας δίνει πολλές περισσότερες πληροφορίες για την φύση αυτής της βλάβης και τα χαρακτηριστικά της. Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια βλάβη που έχει ένα τμήμα της προσκολλημένο στο τείχωμα της έσω καροτίδας, όπως βλέπουμε και εδώ πολύ καλά συγκάρσεις διατομές, και το υπόλοιπο τμήμα της πλέει ελεύθερο ενδαυλικά. Είναι δηλαδή εδώ η βλάβη και γύρω-γύρω περιβάλλει 360 μοίρες από τις μικροφυσαλίδες του σκιαγραφικού. Αντίστοιχες εικόνες και στον CTA έλεγχο και επί μήκος και εγκάρσια. Έχουμε αυτό που προαναφέραμε, το donut sign. Το donut sign αναφέρεται σε έναν ελεύθερο επιπλέοντα θρόμβο. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει με μια ξερκωμένη θερματική πλάκα, ενώ και το follow-up είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τη μεγάλη αξιοπιστία του ΣΕΟΥΣ των καροτίδων, καθώς δεν έχει σχέση, δεν επηρεάζεται από τυχόν νεφρική ανεπάρκεια του ασθενούς και δεν τον επιβαρύνει με ακτινοβολία. Τέλος, το τρίτο περιστατικό αναφέρεται σε ασθενή ο οποίος εμφανίζει οξύ ετερόπλευρο αριστερά άλγος στην τραχυλική χώρα, χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα. Στα πλαίσια λοιπόν της διερεύνησής του, το τρίπλεξ των αγγείων του τραχύλου δείχνει φυσιολογικά ευρήματα όσον αφορά τις ταχύτητες ροής και τις κυματομορφές. Βλέπουμε ότι στην αριστερή κοινή καροτίδα και την έσω καροτίδα τα ευρήματα είναι φυσιολογικά. Παρόλα αυτά, ο υπέρηχος μας δείχνει μία υποειχοϊκή βλάβη στο ύψος του διχασμού και με επέκταση πάνω στο τείχωμα της έξω καροτίδας, η οποία έχει ομαλή παρυφή και έχει επέκταση κυρίως προς τα έξω και μικρή ενδαυλική επέκταση. Εδώ με τη χρήση του Color Doppler και του Power Doppler μπορούμε να δούμε εξκάθαρα τη σχέση της με το αγγείο. Επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε τη ρύπανση του λίπους, το οποίο βρίσκεται ισοϋψός της βλάβης, το οποίο έχει ξημένη οικογένεια, ενώ η χορήγηση των μικροφυσαλίδων, η χορήγηση του σκιαγραφικού των υπερήχων, δείχνει έντονη νεοαγγείωση της βλάβης αυτής. Στη συνέχεια, περαιτέρω διερεύνηση με CTA αγγείων τραχύλου επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτής της βλάβης στο σημείο που προαναφέραμε, στο διχασμό και στην εξωκαροτίδα, τα εκτός της. Καθώς και η πυκνομέτρηση δείχνει ότι αυτή η βλάβη προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Ο ασθενής αυτός δεν έχει αθυρωματικές αλλοιώσεις. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε επασβεστώσεις ούτε αθυρωματικές βλάβες στην έσω καροτίδα, αλλά και στη CTA αγγείων τραχύλου και το εξάγωνο του Willis και το σπονδυλοβασικό σύστημα εμφανίζονται χωρίς ιδιαίτερες στενώσεις. Πρόκειται λοιπόν για το λεγόμενο TIPIC, Transient Inflammatory Perivascular Carotidemia,
που αφορά μια φλεγμονώδη διεργασία με ρήπανση και υπερεμία πέριξη του αγκιακού τυχώματος στο ύψος του διχασμού των καροτίδων. Είναι μια κατάσταση η οποία θεραπεύεται με αντιφλεγμονώδη κορτικοστεροειδή και για μικρό χρονικό διάστημα έως 2 εβδομάδες, όπως έγινε στο συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος σε follow-up που ακολούθησε, τα ευρήματα ήταν απολύτως φυσιολογικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ήταν πάρα πολύ καλά, πολύ εύστοχα παραδείγματα και θα έλεγα ότι τα δύο τουλάχιστον ήταν και εντυπωσιακά. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή σχόλιο πάνω στα περιστατικά ή σε οτιδήποτε άλλο έχει υποθεί ως τώρα στην αίθουσα? Αν όχι, και σε μια προσπάθεια να τηρούμε τον χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας παρακολουθήσατε από μακριά και φυσικά ευχαριστώ και όλους όσους είμαστε κοντά. Χαίρομαι να μας βλέπω μαζί, είναι κάτι που δεν το έχουμε μάθει τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα.